Θα ήθελα να εξηγήσω την ψήφο μας για την κυβερνητική τροπολογία. Έχει τρία άρθρα, για το άρθρο 1 και 2 που αφορούν αποζημίωση λόγω απώλειας εσόδων του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηναίων και την αύξηση της κρατικής επιδότησης του ΟΣΑ λόγω ενεργειακής κρίσης. Θα συμφωνήσουμε με τον όρο ότι δεν θα αυξηθεί το κόμιστρο. Μάλιστα, νομίζουμε ότι θα πρέπει να μειωθεί στις σημερινές συνθήκες, αφού κυρίως χρησιμοποιούνται από λαϊκά στρώματα που ήδη υφίστανται αφέμαξη του εισοδήματος από τον πληθωρισμό, την ακρίβεια, την ενεργειακή φτώχεια. Ειδικά για φοιτητές, άνεργους και χαμηλοσυνταξιούχους, κανονικά θα πρέπει να είναι δωρεάν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και με την ευκαιρία, πριν λίγες μέρες είχα επισκεφτεί το πρώτο ΕΠΑΛ Κορδαλού, το μεγαλύτερο της περιοχής, από τα μεγαλύτερα της χώρας, με 600 μαθητές και 100 καθηγητές. Μας είπαν λοιπόν ότι οι μαθητές δεν έχουν πάρει ακόμα το πάσο για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Κάτι πρέπει να γίνει, του λέω. Είναι 2 μήνες περίπου που έχουν ανοίξει τα σχολεία. Επίσης, ότι δεν δικαιούνται καθόλου μαθητικό πάσο σε όσα παιδιά το σπίτι τους είναι κάτω από 2,5 χιλιόμετρα. Δηλαδή, αν βρέχει, αν χιονίζει, υποχρεωτικά πρέπει να περπατήσουν 2,5 και 2,5-5 χιλιόμετρα. Έλεος, μην κάνουμε οικονομία εκεί. Τέλος πάντων, σε ό,τι αφορά το άρθρο 3, το καταψηφίζουμε γιατί πρόκειται για ιδιωτικοποίηση υπεραστικών και αστικών οδικών συγκοινωνιών και για αυτούς τους λόγους εκφραζόμαστε συνολικά με το παρόν στη συγκεκριμένη τροπολογία. Ευχαριστώ.